Hey, opa! Opa, 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 hey, opa, hey! Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε, αξιοσέβαστο κοινό μας, καλώς ήρθατε και σήμερα. Σήμερα έχουμε το δεύτερο επεισόδιο από τη σειρά «Η αφεντομουτσουνάρα μου στο σπίτι». Σήμερα το έργο μας είναι «Ο Καραγκιόζης περιμένει τον Κοντό». Έρε μωρέ, τι έχει να γίνει. Βρε, θα φάμε, θα πιούμε, νηστική, θα κοιμηθούμε, όλα θα τα κάνουμε, όπως πάντα. Α, ο Χατζατζάρης. Γεια σου, Καραγκιόζη. Γεια σου, Χατζατζάρη. Τι κάνεις βραδιάτικο έξω, γιατί ξεφόρτισες. Καραγκιόζη, είπα να βγω έξω για άθληση και άσκηση. Ναι. Και είπα να σου πω ένα γεια. Α, γεια σου, γεια σου. Άντε, στο καλό τώρα. Πώς, τα νέα βρε, περίμενε. Για νέα βρε, Χατζηταραμά. Καραγκιόζη, πώς είστε, πώς είναι η οικογένεια. Μια χαρά είμαστε όλοι. Τι φάγατε σήμερα. Α, Χατζατζάρη, σήμερα Κυριακή έχουμε γιορτινό φαγητό. Μακαρόνια. Μακαρόνια. Βεβαίως. Βρε, αυτά αν τα κρατάτε για μια ώρα ανάγκης. Κοίτα να αφήσετε τις σπατάλες. Και το, ρε Χατζατζάρη, σπατάλι να αυτή πήγαινε μακριά σου λέω. Μακριά. Ναι, 2 μέτρα απόσταση. Α, ναι, το ξέχασα αυτό. Να αφήσετε τα μακαρόνια για το μέλλον. Χατζατζάρη, εμείς έτσι κάνουμε κάθε Κυριακή. Και το Πάσχα έτσι θα το περάσουμε, μακαρόνια θα σου βλύσουμε. Άντε βρε Καραγκιόζη, άσε τα αστεία. Τέλος πάντων, πηγαίνω εγώ τώρα. Να πας το καλό, να πας το καλό και δεν έχουμε χρόνο, άντε. Γεια σου Καραγκιόζη, γεια σου. Ναι, ναι, και εσύ και στα παιδιά σου. Αχ, Μανολίτσα μου, να πάω κι εγώ μέσα να ετοιμάσω για τον ύπνο μου. Εδώ έξω θα κοιμηθώ στο καλό, με τρόμαξες πάλι. Φάουστ! Άντε πάλι το χαβά του. Τι θες, Κορνίλη, εδώ πέρα πάλι. Φάουστ, ήρθα να σου ξανακάνω την πρόταση για το στοίχημα. Βρε, τι πάθαμε, μονή. Βρε, δεν θέλω σου λέω, δεν θέλω. Λοιπόν, εσύ θα μου δώσεις πλήρη έλεγχο στην κόλαση. Ρε τι πάθαμε, δεν ακούει τίποτα. Κι εγώ θα σε κρατήσω ασφαλή και αμόλυντο. Τίποτα δεν θα παθαίνω, ε. Όχι. Και πώς το κάνεις αυτό, έχεις αγιασμό. Όχι βρε, θα φροντίζω να προφυλάσσεσαι. Δεν κατάλαβα δηλαδή, κι εγώ δεν μπορώ να προφυλαχτώ από μόνος μου. Όχι, εσύ είσαι μικρός και ανόητος. Σου λέω να μείνεις μέσα και εσύ βγαίνεις έξω. Τι λες μωρέ. Εγώ από εδώ και πέρα θα πάρω το πλήρη έλεγχο. Αχ, δεν είναι καλά, αρρώστησε. Έχει πυρετό, έπαθε Ουγγαρία. Τι λες βρε κακομύρη. Κι όμως, εγώ θα σου λέω πότε θα βγαίνεις, αν θα βγαίνεις, τι θα αγοράζεις όταν θα βγαίνεις και σε τι τιμές θα το ψωνίζεις. Βρε τι πάθαμε, μαζεύτε τους τρελούς, ρε. Εσύ θα είσαι ξένιαστος, δεν θα έχεις τίποτα να σκεφτείς. Τίποτα. Τίποτα. Και τι θα κάνω δηλαδή όλη μέρα. Τίποτα. Θα περιμένεις τον Κοντό. Τον ποιο? Τον Κοντό. Αχ, δεν καταλαβαίνω. Τι είναι αυτός? Αυτός είναι ενισχύσεις από άλλο θεατρικό έργο. Δεν σου είπα να διαβάσω. Άντε, πάμε να σου δείξω. Σε έφερα εδώ να δεις τον Ντίντι και τον Κόγκο. Πώς περιμένουνε τον Κοντό. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Τώρα θα καταλάβεις. Από εδώ, ο Ντίντι και ο Κόγκο. Τι λες μωρέ. Αυτοί εδώ, αυτούς τους ξέρω, αυτοί είναι ο Μορφωνιός και ο Σταύρακας. Όχι, αυτοί είναι οι ηθοποιοί του έργου, σε έφερα στο θεατρικό. Ρε, αυτό σου λέω δεν είναι αληθινή ηθοποιή, σου λέω σε κοροϊδέψανε αν σου είπαν ότι είναι ηθοποιοί. Όχι, επειδή δεν είναι κανονικό το θεατρικό, δεν έχουμε, τα θέατρα είναι κλειστά τώρα. Ναι. Γι' αυτό, του χρησιμοποιείς τη δύναμη της φαντασίας σου. Εγώ δηλαδή τώρα κάνω αυτό το πράγμα με τη φαντασία μου. Ναι. Και χρησιμοποιεί φαντασία σου εικόνες που τις έχεις ήδη μέσα στο κεφάλι σου. Και έχω αυτούς εδώ μέσα στο κεφάλι μου. Βεβαίως. Ρε τι έχουμε πάθει. Λοιπόν, πήγαινε να τους δεις και προσεκτικά να τους αφήσεις και να τους παρατηρήσεις. Καλά εντάξει. Πάμε μέσα να κρυφτούμε. Να πάμε μέσα να κρυφτούμε. Και πώς να τους παρατηρήσω. Να βγεις αλλά προσεκτικά. Εντάξει, προσεκτικά θα βγω. Μανολίτσα μου. Κύρα Παυτέ μου, Κορνίλιε! Ορίστε! Ποιος είναι ποιος? Αυτός, εκεί ο πίσω... Ναι? Είναι ο Ντίντι.
Αμάν, ο άλλος γιατί πέφτει. Δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνω. Ο Τίτι είναι αυτός εκεί πίσω. Γεια σου ρε Σταύρο, δεν σε είχα για την Τί. Ρε μας κάνεις και το μάγκα και δεν τα σηκώνεις αυτά. Να τώρα που πρέπει να τα υποστείς. Στη φαντασία μου όλα πληρώνονται. Και αυτός εκεί μπροστά ποιος είναι? Αυτός είναι ο Γκόγκο. Ο Γκόγκο. Δεν μου λες, αυτό τον κοντό έλεγες πριν. Σταμάτα, συγκεντρώσου. Πάμε τώρα. Δεν γίνεται. Γιατί όχι. Περιμένουμε τον κοντό. Πολυτέχνη ρε παιδί μου, πολυτέχνη, μιλάμε για πολύ νόημα. Πού είσαι μορφωνιέ. Ρίξε και καμιά παινιά, να χορέψω ένα ζεμπέκικο, να μερακλώσει ο ντουνιάς, να μου ρίχνουνε κολόχαρτα. Α, έτσι προμηθεύεται αυτός χαρτί τουαλέτας, κατάλαβα. Τίποτα δεν γίνεται. Κανένας δεν έρχεται. Κανένας δεν φεύγει. Είναι τρομερό. Ωχ, κοκαλώσανε. Γιατί δεν μιλάνε. Hey, Κορνίλη, γιατί δεν μιλάνε. Είναι ατμοσφαιρικό. Α, θα πάω να τους τσιμπήσω να ξυπνήσουνε. Όχι, 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 περίμενε, περίμενε. Τι να περιμένω. Περίμενε, σου λέω. Μωρέ, μωρέ, θα πάω να τους τσιμπήσω να ξυπνήσουν. Όχι, 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 μην τους σταματάς. Γιατί, αφού δεν κάνουν τίποτα. Όχι, 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 όχι. Παρακολουθούν το δέντρο. Ποιο δέντρο? Πίσω σου, το δέντρο. Ναι. Α, ένα δέντρο. Και έχει και μια κουβάλα που μοιάζει με τηλεόραση. Βεβαίως, αυτό κάνουν περιμένοντας τον κοντό. Βλέπουν το δέντρο? Ναι, 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 το βλέπουν για διασκέδαση και ενημέρωση. Α, γι' αυτό αποχαυνώθηκαν. Βλέπουν τις κουφάλες για διασκέδαση και ενημέρωση. Μα δεν βλέπεις. Να, κοίτα, δείχνει την παραλία της Θεσσαλονίκης. Κοίτα κόσμο. Α, δεν μου λες. Είσαι σίγουρος ότι αυτό είναι η παραλία της Θεσσαλονίκης? Βεβαίως. Γιατί εγώ νόμιζα ότι έδειχνε τον Braveheart. Όχι βρε. Και δεν μου λες, αυτά τα γαλάζια που έχουν στα μούτρα τους τι είναι? Έτσι βάφονται στη Θεσσαλονίκη. Κάτι είχα ακούσει δηλαδή, αλλά δεν ήμουν και σίγουρος. Δεν είναι βαμμένα. Τι είναι? Είναι μάσκες που έχουν για να προφυλάσσονται να μην κολλήσουν τον ιό. Α, και τώρα τι πάθαμε. Αλήθεια? Και αυτά τα σπαθιά και τα διάφορα τι είναι? Ξεχύνονται στη μάχη με τον κορονοϊό βρε. Πόλεμο έχουμε. Α, κατάλαβα. Κάτσε να το κλείσω γιατί μου φύγε τα αυτιά. Κλείσε μωρέ, κλείσε μωρέ. Έτσι μπράβο. Εμένα αυτά τα πράγματα, αυτές οι ταινίες με τα πολλά εφέ δεν μ' αρέσουνε. Εγώ προτιμώ την απλότητα. Ωραία διασκέδαση διαλέξανε. Μα δεν είναι διασκέδαση. Τι είναι? Αυτό είναι ενημέρωση. Α, ενημέρωση. Τι λες μωρέ. Μωρέ, θα τους τσιμπήσω να ξυπνήσουν. Θα τους τσιμπήσω να ξυπνήσουν. Όχι, περίμενε. Κάτσε, κάτσε, κάτσε. Θα πάω να παίρνω το ποτιστήρι. Καραγιόζη, έλα πίσω. Του. Τώρα θα δείτε βρε γρουσούζιδες. Βρε τρόμο, 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 τρόμο. Α, μα πια. Ορίστε μας. Α, λοιπόν, πάω μέσα. Τι έγινε, ξανά ήρθανε. Πάμε τώρα. Δεν γίνεται. Γιατί όχι. Περιμένουμε τον κοντό. Με τι να τώρα, κόλλησε με εδώ, μωρέ. Δρόμο, μωρέ, δρόμο, μωρέ. Ορίστε μας. Πάμε τώρα, βρε. Δρόμο, μωρέ, σας λέω. Πάμε, φύγε, που σου λέω. Πάμε, φορτώ μου. Πάμε πίσω. Ορίστε μας. Πού είσαι, Κορνίλιε? Πάμε τώρα, φύγετε μωρέ! Κορνίλιε, πάρε με από εδώ, θέλω να φύγω! Θέλω να φύγω, Κορνίλιε! Πάρε με πίσω σου, λέω, Κορνίλιε! Πήρες λοιπόν το μάθημά σου. Έλα να υπογράψουμε. Δεν θέλω, σου λέω, βρε παιδί μου. Εσύ θα κάθεσαι, θα ξεκουράζεσαι, θα έχεις την ασφάλειά σου, θα κάνεις πράγματα που δεν είχες κάνει ποτέ, και τα υπόλοιπα θα τα αφήσεις πάνω μου. Τι λες μωρέ γρουσούζι, δεν θέλω σου λέω, δεν θέλω σου λέω. Τι είπα πρόσφυγε τις κεραίες μου. Ω, τι έπαθα. Σε αφήνω προς το παρόν. Ναι. Άρα θα τα ξαναπούμε σύντομα. Αυτό ήταν μόνο η αρχή. Στο καλό και να μας γράφεις. Και κάπου εδώ, αξιότιμο κοινό μας, η παράστασή μας τελείωσε. Αβάντι μαέστρο, να χαιρετήσουμε το κοινό μας. Γεια σας, γεια σας και χαρά σας. Ευχαριστούμε. Να προσέχετε. Κι
μαζί να ανταμώσουμε την επόμενη φορά. Γεια σας, γεια σας. Ξανά ήρθανε, Πέτρο. Κύριε. Ο Πιτσικόγκος. Κύριε. Κοίτατε τι ανατροφή δίνω εγώ στο παιδί μου, με το σεις και με το σας μου μιλάει. Κύριε. Εμένα μιλάς. Δεν θα έρθει σήμερα ο Κοντό, αλλά είπε ότι σίγουρα θα έρθει αύριο. Με δουλεύεις. Αλήθεια. Σίγουρα. Ναι, άντρες με μουστάκια είμαστε, να σε κοροϊδέψω τώρα. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Και όποιος θέλει να παίρνει χαμπάρι κάθε φορά που βγάζουμε επεισόδιο, πατήστε στο subscribe. Σου είπα εγώ ότι θα γίνεις influencer. Φύγε από εδώ ρε μαλαγάνα.